τις καταγγελίες από εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν τους προηγούμενους μήνες σε σχολεία, όσο και από καθαρίστριες που απασχολήθηκαν με συμβάσεις σε σχολικές μονάδες του Δήμου Γόρτινας, αναδεικνύει μέσα από ανακοίνωσή της η νεοεκλεγής παράταξη Μεγάλη Γόρτινα με επικεφαλής τον Μιχάλη Κουκουλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Κουκουλάκη, από τον 984. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Και να πω εξ αρχής, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι χθες μίλησα και με τον σημερινό δήμαρχο, τον κύριο Σχεναράκη, όπως επίσης και με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, αλλά δεν έχει καταστεί εφικτό, όχι με δική μου ευθύνη, κανείς από τους δύο να είναι αυτή την ώρα εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Τώρα, αν έχουν αλλάξει άποψη ή κάτι άλλο, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 984. 398-181 ή 398-182. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Κουκουλάκη? Κυρία Δελγεράκη, εδώ και αρκετό διάστημα είμαστε αποδέκτες παραπώνων και καταγγελιών και από εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσπάθησαν ως ήθιστε κάθε τέλος χρονικής χρονιάς να παραδώσουν στη Σχολική Επιτροπή από έγγραφα μέχρι και τα κλειδιά των σχολείων, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα τους έβρισκαν αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην πρωτοβάθμια. Όταν τελείωσε η σχολική χρονιά, είχαν γίνει και εκλογές, δεν μπορέσαν να τους βρούνε ούτε να παραδώσουν κηδιά, ούτε κάποια έγγραφα, ούτε ενδεχομένως να τους πούνε για κάποια προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα να τα αφήνουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Γόρτινας, χωρίς στην ουσία να μπορούν να βρουν κάποιον υπεύθυνο για να συνοηθούν και να μπορέσουν να παραδώσουν ως ήθιστε τις, αυτά που έπρεπε να παραδώσουν. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού? Προφανώς μία οφθαλμοφανή συνέπεια είναι ότι αν υπήρχαν κάποια προβλήματα και οι εκπαιδευτικοί τα είχαν εντοπίσει και ήθελαν να τα πούν στη Σχολική Επιτροπή, η οποία είναι και καθήκον αρμόδια για να τα λύσει, η Σχολική Επιτροπή δεν θα λάμβανε γνώση. Ένα ας πούμε σημαντικό. Όπως επίσης παραδώσαν κάποια έγγραφα, κάποια αρχεία, και το σωστό θα ήταν να τα παραλάβει η Σχολική Επιτροπή. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσει να τα βάλει και στο, να τα αξιοθετήσει στον τόπο που έπρεπε να μπουν. Μόνο το γεγονός ότι έψαχναν τους υπεύθυνους και δεν τους έβρισκαν, κυρία Λουγεράκη, δεν είναι σωστό. Όταν δεν λέτε, είναι σωστό από τη στιγμή που έχουν αναλάβει κάποια δουλειά κάποιοι άνθρωποι, το σωστό θα είναι να τη διεκπεραιώσουν μέχρι το τέλος της θητείας τους. Κύριε Κουκουλάκη, μου κάνει εντύπωση το εξής. Λέτε στην ανακοίνωσή σας, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την παράδοση και παραλαβή των εγγράφων που απαιτούνται, ώστε οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας και να λάβουν το σχετικό επίδομα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα του Δημάρχου και να του πούνε ότι υπάρχει ένα θέμα? Με αυτή την έννοια το λέω. Διότι όταν παίζεται το μεροκάματό σου, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Έχετε δίκιο, κυρία Δουλγεράκη, αυτό λέει η κοινή λογική. Αλλά δυστυχώς το Δήμο Γόρτινας μέχρι τώρα δεν πρετάνευε τη λογική και γι' αυτό έχουμε και τόσα πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία καλούμαστε εμείς ως νέα δημοτική αρχή να τα επιλύσουμε. Οι καταγγελίες που έχουμε, υπήρξε ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο διεκπαιρέωνε όλα αυτά τα έγγραφα. Και οι καταγγελίες που έχουμε είναι ότι αυτό το άτομο, ο οποίος είναι ειδικός συνεργάτης του απερχόμενου δημάρχου, για πάρα πολύ καιρό δεν πήγαινε στη θέση του στο Δήμο Γόρτινας και με αποτέλεσμα να μην μπορούν να το βρουν και οι καθαρίστρες, όσοι έχουν δουλέψει στην πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, που για αυτήν έχουμε τις καταγγελίες, και να μην μπορούν να πάρουν τα έγγραφα που απαιτούνταν για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Είχαν επικοινωνήσει κατά διαστήματα, οι απαντήσεις που έπαιρναν από τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη, εντός αυτό μας μετέφεραν. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, ποιες από αυτές τις καθαρίστριες είχαν ενοχλήσει τον απερχόμενο δήμαρχο, δεν το ξέρω αυτό, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτό που μας καταγγέλθηκε εμάς είναι ότι δυστυχώς μέχρι και πριν από 2-3 μέρες δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορούν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, όπως επίσης ότι είχαν ένα σοβαρό θέμα που αφορούσε τα μέσα ατομικής προστασίας που δικαιούνται σαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα, τα οποία δεν τα είχαν πάρει ούτε σε είδος ούτε σε χρήματα.
Δηλαδή όλα αυτά μαζί μας έκανε να βγάλουμε αυτή την ανακοίνωση, κυρία Δουλτζηράκη. Μήπως και τους ταρακουνήσουμε λίγο. Είναι ένα διάστημα ακόμα ενός μήνα περίπου που μένει μέχρι να αναλάβει η νέα δημοτική αρχή. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ηθικά τουλάχιστον, να τα παρατήσουν άναρχα, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν και προβλήματα στην επόμενη δημοσίευση. Το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κυρίες οι οποίες δεν κατάφεραν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, το εισόδημά τους αυτή την ώρα είναι μείον, είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Την απορία μου την εξέφρασα πως εκείνες από τη δική τους την πλευρά δεν ξεσήκωσαν γη και κόσμο προκειμένου να φτάσουν και να χτυπήσουν την πόρτα του Δημάρχου. Εγώ που μίλησα χθες λίγο με τον κύριο Σχιναράκη και τον ενημέρωσα και μάλιστα του ζήτησα να βρίσκεται στο πλαίσιο της εκπομπής να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Μας είπε ότι, μα ξέρετε, εδώ δεν ανακατεύει τη Δημοτική Αρχή. Εδώ έχουμε μια σχολική επιτροπή. Το λέει με την έννοια ότι υπάρχει μια σχολική επιτροπή, η οποία είναι νομικό πρόσωπο και η οποία έχει όλη την ευθύνη για να κάνει αυτή τη δουλειά. Μιλώντας με τον πρόεδρο της νομικής επιτροπής, της σχολικής επιτροπής, μας λέει από τη δική του την πλευρά, εγώ έχω περιορισμένα όρια, ξέρω τι γίνεται μόνο στα το δικό μου το οίκου σε μια συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του Δήμου Γόρτινας, δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιφερειακές ενότητες, κάθε αντιδήμαρχος και κάθε πρόσωπο έχει τη δική του την υπευθυνότητα, με αποτέλεσμα λίγο πολύ να μην εύκολα μπορείς να συγκεντρώσεις στοιχεία, αφού οι ίδιοι δεν μπορούν να τα συγκεντρώσουν, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί είναι, φαντάζομαι, το μεγάλο πρόβλημα. Μα κυρία Δουλγεράκη, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ, ο απερχόμενος δήμαρχος με κάποιο μαγικό τρόπο δεν έχει ευθύνη για τίποτα. Δεν έχει ευθύνη για τις σχολικές επιτροπές, στις οποίες αυτός είναι ο καθήλυνα αρμόδιος και με πρότασή του μπαίνει εκεί ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής. Αυτός έβαλε ένα δικό του ειδικό συνεργάτη και ασχολιούτανε. Με ένα μαγικό τρόπο, δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, και ήταν και ένα μεγάλο θέμα στο Δήμο Γόρτινας, ο απερχόμενος δήμαρχος από πάνω του απέπλεκε όλες τις ευθύνες. Και γι' αυτό και οι πολίτες δεν μπορούσαν να βρουν άκρη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το θέμα αυτό, και να μην είχε ευθύνη, αν το είχε αντιληφθεί και είχε πέσει, του είχαν κάνει καταγγελίες, που σας λέω ότι δεν το γνωρίζω για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, εμάς οι καταγγελίες ήταν αυτές που φτάσανε στα δικά μας αυτιά, ήταν όσον αφορά τα πρόσωπα που διοικούν και είναι υπάλληλοι της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. Προφανώς ο Δήμαρχος είχε ευθύνη, ηθική έστω, να ασχοληθεί με το θέμα και να δώσει μια λύση σε αυτές τις κοπέλες, οι οποίες όλο αυτό το διάστημα δουλεύανε στα σχολεία μας και είχαν και νομικό πάτημα για να πάρουν αυτό. Δεν ήταν κάτι που το ζητούσαν αυθαίρετα. Το προβλέπει ο νόμος ότι μπορούν να μπουν στο ταμείο όταν πάνε κάποια έγγραφα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ζητάνε παράλογο ή παράτυπο. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Σας είπα ωστόσο τι έχει γίνει και από την πλευρά του σημερινού δημάρχου. Τα σχολεία πώς θα ανοίξουν το Σεπτέμβριο, όταν κι εσείς λέτε έχει μείνει ουσιαστικά ένας μήνας και κάτι. Οι εκπαιδευτικοί σε μία ημερομηνία α θα πρέπει να βρίσκονται στα σχολεία, να διοργανώσουν και να φροντίσουν για την ορθή λειτουργία των σχολείων, γιατί αν δεν κάνω λάθος και εσάς σε κάποια σχολική αίθουσα σας βρίσκω τώρα. Ναι, είμαι σε μία σχολική αίθουσα εδώ στο Λύκειο της Αγίας Βαρβάρας, στο γυμνάσιο Λύκειο. Γιατί έχουμε κάποια σοβαρά θέματα εδώ πέρα που αφορούν το σχολείο μας εδώ, γιατί εγώ είμαι από την Αγία Βαρβάρα, εδώ πάνε τα παιδιά μου σχολείο. Έχουμε κάποια σοβαρά θέματα, είμαστε με την τεχνική υπηρεσία και με ένα εργολάβο που έχει αναλάβει κάποιες εργασίες. Προσπαθούμε, κυρία Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή φιλότιμα όσο μπορούμε να με την καλή έννοια υποκαταστήσουμε την απερχόμενη δημοτική αρχή, η οποία για τόσο σοβαρά θέματα δεν δίνει καθόλου σημασία. Ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίστηκε? Νομίζω, να σας πω κάτι τώρα, ό,τι και να λέμε, από τη Γόρτινα οι δημότες αποφάσισαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο την επόμενη δημοτική αρχή. Ποιο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζει το σχολείο, πείτε μου, ας αφήσουμε το τι έγινε. Εμείς εδώ πέρα στο σχολείο, τις δύο σχολεία του Δήμου μας, έχουμε εντοπίσει, κυρία Δουλγεράκη, ότι έχουν
κάποια θέματα στατικότητα στα κτίρια τους. Είμαστε εδώ με την τεχνική υπηρεσία, εξετάζουμε το όλο ζήτημα. Είναι το λύκειο της Αγίας Βαρβάρας και ποιο άλλο? Γιατί... Το λύκειο Αγίας Βαρβάρας και το δημοτικό της Γέργερης. Ναι. Αυτό έχουμε αντιληφθεί από μια όσο γίνεται φιλότιμη από την πλευρά τη δικιά μας προσπάθεια να ενημερωθούμε για τα προβλήματα και των σχολείων, γιατί είναι αναπόσπαστο μέρος των υποχρεώσεών μας να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Και προσπαθούμε τώρα να δούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, είναι σε ένα προκαταρκτικό στάδιο αυτή η έρευνα που κάνουμε και αυτή η κίνηση. Κινδυνεύουν σημεία, όταν μιλάτε για στατικότητα, κινδυνεύουν κάποια σημεία να καταρρεύσουν, έχουμε σοβάδες που πέφτουν. Τι ακριβώς είναι εκεί αυτή την ώρα, είπατε τεχνική, έτσι? Έχουμε, ναι, είμαστε εδώ με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με τον προϊστάμενο και με τον εργολάβο που είχε αναλάβει αυτό ακριβώς. Έχουν καταρρεύσει κάποιες σοβάδες και είμαστε εδώ για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα και όχι μόνο το θέμα των σοβάτων, των σοβάδων, γενικά της στατικής επάρκειας όλου του κτηρίου. Αυτή την κάνουμε τώρα μια αξιολόγηση και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και στη Γέργερη το ίδιο είναι στο δημοτικό? Στη Γέργερη το δημοτικό σχολείο είναι και αυτό ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο είναι αρκετά παλιό. Και το επόμενο διάστημα θα κάνουμε και εκεί μια αυτοψία επιτόπια να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και προφανώς θα συνοηθούμε με τους καθήγην αρμόδιους που είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ενδεχομένως και της περιφέρειας, να πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα, να δούμε τι χρειάζονται τα σχολεία μας για να είναι απολύτως ασφαλή όταν θα μπουν τα παιδιά μας το επόμενο διάστημα, να μπορούν να λάβουν τη μόρφωση που πρέπει με ασφάλεια. Μάλιστα. Εμείς πάντως, κυρία Δουλγεράκη, αν έχω λίγο χρόνο, δεν ξέρω τον χρόνο. Παρακαλώ, πείτε μου. Εμείς και στο δημοσίευμά μας είναι και η πραγματικότητα αυτή. Και σε κάθε φορά που μας δίνεται δημόσιο βήμα, αυτό που κάνουμε είναι να καλέσουμε την απερχόμενη αρχή να συνεργαστεί με την επερχόμενη, με τη νέα δημοτική αρχή, ούτως ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες αυτού του κόσμου που ήρθε την αλλαγή στο Δήμο μας και να ανταποκριθούμε και εμείς στα καθήκοντά μας. Έχουμε κάνει λοιπόν φιλότιμες προσπάθειες όχι μόνο όσον αφορά την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, δηλαδή τα σχολεία του Δήμου μας, σε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη, προσπαθούμε να ενημερωθούμε. Δυστυχώς το λέω με λύπημο αυτό, ότι δεν υπάρχει συνεργασία τουλάχιστον από τον επικεφαλής, τον κύριο Σκηναράκη, ούτε πρόθυμος είναι να μας ενημερώσει, ούτε συνεργασία υπάρχει. Εντάξει, εμείς τα είπαμε όλα αυτά και δεν είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή και το είπαμε. Θα το καλέσουμε και δημόσια και θα του πούμε ότι σε τέτοια θέματα δεν χωρούν ούτε εγωισμοί, ούτε μικροπολιτικές, ούτε σκοπιμότητες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, πρέπει η καινούργια δημοτική αρχή να ενημερωθεί για πολλά θέματα. Το καλούμε και δημόσια, έστω και την τελευταία στιγμή, να περτανέσει η λογική, να μπορέσουμε και εμείς να επιτελέσουμε το ρόλο για τον οποίο μας εξέλεξε ο κόσμος του Γόρτινας.